Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Ακάσταρο κανάλι, όπου εδώ κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα, ασχολιόμαστε με πολύ περίεργα έτσι ρηξίματα, με αριθμολογίες, με αστρολογίες, με αναλύσεις ταρό, αναλύσεις ρούνων κτλ. Μπείτε και στο site μου, το akastaro.gr, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο Google, να το googlάρετε δηλαδή, γράψτε Akastaro, θα σας πάει κατευθείαν στο site μου, θα το βρείτε σαν επιλογή. Εκεί υπάρχουν για εσάς 5 πραγματικά δωρεάν υπηρεσίες για να μπορέσετε να πάρετε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία έχετε. Chat με τον Akas, δωρεάν και αυτό, πληκτρολογείτε το αίτημά σας, υπάρχει με μία κάρτα, υπάρχει με τρεις κάρτες, υπάρχει επίσης το φανταστικό online μαντίο που τα σπάει. Και φυσικά πλήρες αριθμολογικό προφίλ για να βρείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την αριθμολογία σας. Πάμε όμως στο προκείμενο και να δούμε τώρα σχετικά με τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος λοιπόν είναι ένας καρακαρμικός, καρακαρμικός, ισχυρά καρμικός μήνας. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Διότι λέμε για κάρμα, λέμε για πράγματα κτλ. Αν προσθέσω μεταξύ τους τα νούμερα του 2021 που είναι η χρονιά μας, 2, συν 0, συν 2, συν 1, μας κάνει τον αριθμό 5. Το κρατάμε τον αριθμό 5. Εάν προσθέσω τώρα και τον 8ο μήνα, ο Αύγουστος, που είναι ο αριθμός 8, μας κάνει τον αριθμό 13. 8 και 5, 13. Είναι το 1 και το 3. Είναι, να σας το δείξω και στα ταρό, είναι ο Μάγος, είναι η Αυτοκράτηρα, είναι το 1 και το 2 μας κάνει, συγγνώμη, το 1 και το 3 μας κάνει το 13, είναι ο θάνατος. Θα το εξηγήσουμε αυτό, γιατί γι' αυτό είναι καρμικός αυτός ο μήνας, και μετά βγαίνει φυσικά και ο αριθμός 4 που είναι ο Αυτοκράτορας, που είναι ο πυρήνας. Πάμε τώρα να σας πω για τον αριθμό 13 που παίζει μεγάλο ρόλο και τι σημαίνει. Ο αριθμός 13, να τα φέρω και λίγο κοντά, να το δείτε κι εσείς, να το δείτε. Ο αριθμός 13 είναι από τους πιο παρεξηγημένους βεβαίως, μισό που το κάνω σταθερό. Ωραία. Συνδέεται με το θάνατο και πραγματικά σημαίνει θάνατο. Όμως πολλές φορές όχι με την κοινή σημασία, αλλά είναι η αλλαγή, το τέλος, τα νέα ξεκινήματα. Το 13 επίσης αναφέρεται στη σκληρή δουλειά προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή, διότι το 13 είναι και 4 που σημαίνει και χτίζω, έτσι. Ο 13, να το φέρουμε εδώ πέρα, είναι απαιτητικός, είναι όλα ή τίποτα. Όταν κάποιος έχει το 13 στους βασικούς αριθμούς ή στο γενέθλιο αριθμό, δείχνει ότι έχει ή αναπτύσσει μέσα του μια πνευματική συνείδηση και αρχίζει και βλέπει ότι όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Το άτομο 13 θα έχει εμπόδια. Κρατήστε το αυτό. Όσοι έχετε στην αριθμολογία σας το 13 κάπου σε κάποιους βασικούς αριθμούς, σημαίνει εμπόδιο που πρέπει ξανά και ξανά μέχρι να μάθετε πλήρως το μάθημά σας, και η επιτυχία με αυτόν τον αριθμό βασίζεται στην ενέργεια του καθενός. Το 13 μας προτρέπει για πειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση, σκληρή δουλειά, ακεραιότητα, αλλιώς θα υπάρχουν καρμικά αντίκτυπα. Όμως υπάρχει και μια καρμική πλευρά, να το βάλουμε εδώ πέρα, που η αρνητική πλευρά, αρνητική καρμική πλευρά, είναι το 13 και 4, είναι η ακαμψία, η ανάγκη για έλεγχο, ο δογματισμός, η ρήψη ευθυνών σε άλλους ανθρώπους, και με το 13 στο προφίλ σας να μάθετε το μάθημα της πνευματικότητας. Ένα σύμβολο που είναι η Παρθένος Μαρία και στο κέντρο των 12, και το κέντρο είναι στο 12 Απόστολοι. Λοιπόν, αυτή είναι η αριθμολογική άποψη. Ο θάνατος λοιπόν σημαίνει το τέλος κάποιων πραγμάτων. Θα σας τρομάξω με αυτό που θα πω, σημαίνει και ο φυσικός θάνατος, αλλά είναι η εξέλιξη της ανθρώπινης ψυχής. Κακά τα ψέματα. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, θα το προχωρήσουμε, θα το προσπεράσουμε. Ο θάνατος όμως σημαίνει και το τέλος κάποιων πραγμάτων και αρχή κάποιων καινούριων πραγμάτων, σημαίνει και ένα είδος επανάστασης. Σημαίνει ότι αποφασίζω, τελειώνω αυτό που δεν μου χρειάζεται πλέον, δηλαδή έχει μια επανάσταση μέσα του, τελειώνω αυτό που δεν μου χρειάζεται και προχωράω. Τι εννοούμε καρμικό όμως αριθμό, τι εννοούμε ισχυρά καρμικό αριθμό? Να σας πω το εξής. Έχω αυτό στο site μου, δηλαδή στο κανάλι μου, να το πω καλύτερα, έχω μία playlist, έτσι λέγεται, που είναι συγκεντρωμένα όλα μου τα βίντεο που μιλάει για κάρμα, αστρολογικό κάρμα, για κανόνες, για συμβουλές, για εγκλωβισμό κάρματος κτλ. Πατρογονικό κάρμα και οτιδήποτε. Όταν εννοούμε κάρμα, εννοούμε επίσης είναι η κληρονομιά, η κληρονομιά της ψυχής, τι έχουμε αποκτήσει από τους γονείς μας, και φυσικά είναι το πολύ απλό πράξη και αντίδραση. Δράση, αντίδραση, μάχαιρα αν έδωσες, μάχαιρα αν θα λάβεις, τα έχουν πει κι άλλοι. Λοιπόν, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί. Διότι το κάρμα έχει μια άλλη έννοια και θα την εξηγήσω. Πολύ απλή.
μνήμη. Το κάρμα δημιουργεί μνήμη. Τι μνήμη δημιουργείτε εσείς με τις πράξεις σας στους άλλους ανθρώπους, πώς σας θυμούνται? Σας θυμούνται ως καλό άνθρωπο, σας θυμούνται ως κτηνάνθρωπο, σας θυμούνται ως έναν άνθρωπο που μπορούν να τον εμπιστευτούν, και αντίστοιχα και εσείς πώς θυμάστε εσείς κάποιους ανθρώπους. Σύζυγος, εραστής, φίλος, φίλη, κολλητός, συνάδελφος. Ποια είναι η μνήμη? Το κάρμα σχετίζεται λοιπόν με τη μνήμη. Και επίσης δείτε πώς κάποιοι άνθρωποι, επειδή δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν θα πω ονόματα κτλ, οι οποίοι τους διαβάζουμε στις ειδήσεις, το κάρμα τους είναι τόσο ισχυρό, ώστε ναι μεν τιμωρούνται, αλλά έχουν γίνει γνωστοί, που λέει λόγο, στο Πανελλήνιο ή ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί είπαμε, το κάρμα, ο θάνατος, έρχεται πολλές φορές να μιλήσει και μέσα από παράξενες περιπτώσεις. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας, στο διατάφτα για τον Αύγουστο. Είναι ένας μήνας ο οποίος επηρεάζει όλα τα ζώδια. Μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο που θα κάνουμε για όλα τα ζώδια, διότι θα κάνουμε ειδικές καρμικές κάρτες για να μπορέσετε να έχετε μια καλύτερη άποψη για τον Αύγουστο. Όμως είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για όλους μας. Θα μας επηρεάσει για τους επόμενους 4 μήνες μέχρι και τον Νοέμβριο. Όσοι έχετε λοιπόν 13 και 4 στους βασικούς σας αριθμολογικούς αριθμούς, θα μου πείτε, μα τώρα πού να τους βρω κτλ. Ένα είναι ο δρόμος ζωής, ο άλλος είναι ο γενέθλιος, η ημέρα γενεθλίων σας, δηλαδή η μέρα, έτσι, μόνο η ημέρα. Λοιπόν, ο άλλος είναι αριθμός ψυχής, ο αριθμός προσωπικότητας, αριθμός πεπρωμένου ή αριθμός ολοκλήρωσης, εξαρτάται από τον αριθμολόγο πώς το ονομάζει, και από τον αριθμό δύναμής σας. Έτσι πολύ πολύ απλά. Αν θέλετε, μπείτε στο site μου. Μπείτε εκεί που λέει αριθμολογικό προφίλ, βάλτε μία μόνο προσοχή πώς θα βάλετε τα στοιχεία σας και θα σας βγάλει πλήρες αριθμολογικό προφίλ για να δείτε αν έχετε το 13 και το 4 μαζί, και θα σας βγάλει εκεί τι χρειάζεται να προσέξετε. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο μήνας? Αυτός ο μήνας χρειάζεται προσοχή, διότι μπορεί να γίνει πρωτοπόρος με το 1, μπορεί να γίνει καλλιτεχνικός με πολύ καλή ενέργεια, μπορεί να πάρουμε τα καρμικά μας μαθήματα με πολύ άνεση και πρακτικότητα. Στο αρνητικό του μπορεί να γίνει ακάμπτο, μπορεί να γίνει εγωιστής, αρσενική τοξικότητα. Στο 3 μπορεί να γίνει πολύ κοινικό, και έχει να κάνει και με το αρσενικό και με το θηλυκό, αλλά να μιλάμε τώρα για αρσενική και θηλυκή κοινικότητα και ακαμψία. Το 3 είναι ένα πολύ καλό νούμερο, το οποίο μπορεί να δώσει πολλή ενέργεια, αλλά μπορεί και να διασκορπίσει την ενέργειά του επίσης και να γίνει πολύ δύσκολο στις σχέσεις, στις συνεργασίες, στην επικοινωνία, τα λόγια να είναι σκληρά, να είναι δύσκολα. Να έχουμε μια δύσκολη λοιπόν αυτοκράτηρα. Δηλαδή, να έχουμε έναν μάγο ο οποίος ξεστομίζει αρλούμπες ή κακή επικοινωνία, να υπάρχει πολύ κακή επικοινωνία, δύστροπη επικοινωνία, σκληρή επικοινωνία με σκληρά λόγια, διότι ο μάγος έχει τον Ερμή. Εδώ έχουμε την αυτοκράτηρα, οπότε αυτοί οι δύο τους να παίζουν τέτοια μπάλα, επιτρέψτε μου να πω έτσι, ώστε οι καταστάσεις που να βιώνετε εσείς να είναι δύσκολες. Άντρας και γυναίκα. Αρσενικό, θηλυκό. Ποιοι άνθρωποι είναι κοντά σας, οι οποίοι ή θα σας βοηθήσουν ή θα σας ρημάξουν. Χρειάζεται προσοχή. Και φυσικά αυτή η δύο η ενέργειά τους, η αρνητική τους ενέργεια, βέβαια η γενική τους, να το πω καλύτερη, ενέργεια, δημιουργούν το θάνατο. Εξελίξεις που θέλοντας και μη μπορεί να υπάρξουν. Τέλος σχέσεων. Νέες γνωριμίες, αλλά γνωρίζεστε με όλους τους λάθος τρόπους και τους περίεργους τρόπους. Ναι, με νιώθετε ότι είναι καρμικό, καρμική συνάντηση, γιατί συμβαίνουν, παίζουν αυτά, αλλά με κάποιο τρόπο όμως νιώθετε λίγο περίεργα και λίγο παράξενα. Και φυσικά έχουμε και τον αριθμό 4, που σημαίνει ότι πρέπει σε όλο αυτό το μήνα να βάλετε λογική, να βάλετε μπροστά τις γνώσεις σας, αυτά που έχετε αποκτήσει, τη διέστησή σας, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα το σκύπτρο είναι και αυτό καρμικό, αλλά σημαίνει επίσης λογική, σημαίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση, και ως αυτοκράτορας βάζω κάτω τα πράγματα και βλέπω τελικά τι γίνεται. Θέλει προσοχή αυτός ο μήνας, θέλει προσοχή στις αποφάσεις σας, θέλει προσοχή στις ενέργειες οι οποίες θα χτιστούν γύρω σας και τι ανθρώπους ελκύεται.
Έρχονται άνθρωποι για να σας βοηθήσουν να κάνετε την επαναστασή σας ή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πολύ ευχαρίστως θέλουν να σας θάψουν. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το πόσο από εσάς έχει δουλέψει ο καθένας με την ενέργειά του, έχει μπει στην, ας το πούμε, στην διεργασία να δουλέψει την ενέργειά του, να την χτίσει. Όμως, στο τέλος, εάν πάνε τα πράγματα και καταφέρετε και τιθασέψετε αυτές τις ενέργειες, καταλάβετε τι γίνεται, τότε έχουμε εδώ πέρα τον αριθμό 8 που σημαίνει δύναμη. Έχει μια γαλήνη, μια πραότητα, γνώση και επίσης έχετε υπόψη σας ότι στις 8 Οκτώου ανοίγει μια πύλη. Είναι η πύλη του Λέοντα και αυτή η πύλη μιλάει για αγάπη. Η θεραπεία σε όλα τα προβλήματα είναι η αγάπη. Να πάρετε και να δώσετε αγάπη. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό και ο Ιησούς είχε αυτή την αριθμολογική δόνηση που σημαίνει το 8-8 και το άπειρο και το άπειρο προς τα πάνω, αλλά και τη γη ως έως τη γη, αλλά πώς όμως, μέσα από την αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικός μήνας, διότι θα κληθείτε, να βάλουμε και το συμβολάκι μας εδώ πέρα, που είναι το Ingoz, που έχει να κάνει με τη γονιμότητα, νέα πράγματα, προστασία, ξεκινήματα, έστικτα, να τα φέρω κοντά να το δείτε, επιθυμίες, προσωπικές σχέσεις, πραγματοποίηση ξεκινημάτων, δύναμη αποφάσεων, προετοιμασία, είναι ένας κύκλος μετατροπής. Πόσο όλα συνδέονται και ταιριάζουν μεταξύ τους. Όμως, φίλες και φίλοι, προτού ολοκληρώσουμε τις γενικές ενέργειες βέβαια του Αυγούστου, έχουμε και μία νέα σελήνη στο Λέοντα, έχουμε και μία πανσέλινο στον Υδροχό, όπου καλό θα είναι να δείτε που έχετε αστρολογικά το Λέοντα, οίκους και που ο Λέοντας βρίσκεται στον αστρολογικό σας χάρτη και αντίστοιχα τον Υδροχό. Η νέα σελήνη είναι στις 8 του μήνα, έτσι. Η νέα σελήνη στις 8 του μήνα, 8-8, δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Κρίμα που δεν θα μπορέσω να σας κάνω ένα ωραίο άνοιγμα για αυτή την πύλη, διότι θα λείπω, θα είμαι σε διακοπές, το ανακοινώνω βέβαια, θα το έχω ήδη ανακοινώσει και στην κοινότητά μας. Και μετά στις 29 Οκτώβου στον Υδροχό. Δείτε που έχετε το Λέοντα, δείτε που έχετε τον Υδροχό, αποφάσεις που θα σας επηρεάσουν για το επόμενο διάστημα. Και αυτό το οποίο τώρα θα κάνουμε είναι ένα bottom of the deck, να δούμε τις γενικές ενέργειες του Αυγούστου, που είναι λοιπόν βεβαίως, είναι η Σελήνη, μισό λεπτό, η Σελήνη, το αντίστοιχο φεγγάρι λοιπόν, το οποίο ανοίγει την πύλη του, είναι η νέα σελήνη εδώ και η πανσέλινος, αλλά κυρίως η νέα σελήνη ανοίγει την πύλη σε θέματα ψυχής και σε θέματα αγάπης λοιπόν. Στο επόμενο κόψιμο είναι το 9 πεντάκτινο. Εδώ έχουμε μία γυναίκα η οποία είναι δυνατή, αποφασιστική, είναι οι θηλυκές ενέργειες, πράγμα που σημαίνει για σας τις γυναίκες σας αντιπροσωπεύει, έχει να κάνει με και τα οικονομικά, αλλά έχει να κάνει με εσάς, όπου περνάτε αυτό εδώ πέρα το πουλί, ας το πούμε, είναι δείγμα καρμικότητας στα τάρο. Δείγμα ότι περιμένω μήνυμα, να ακούσω τι έχεις να μου πεις. Και το επόμενο, να και ο άντρας εδώ πέρα, είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνο και φυσικά μιλάμε για ωριμότητα, για σταθερότητα, για δύναμη. Εδώ λοιπόν τα ταρό, το άνοιγμα του Αυγούστου, οι γενικές ενέργειες είναι αρσενική, θηλυκή και ψυχική ενέργεια. Η πύλη λοιπόν αυτή που ανοίγει αφορά άντρες, γυναίκες, αφορά ανθρώπους που είναι εν ζωή, προσέξτε πώς θα το πω, που ζούνε, αλλά και επίσης ψυχές οι οποίες έχουν αναλυφθεί, έχουν πάει σε άλλες διαστάσεις. Θα με ρωτήσετε τώρα, μα τι εννοείς με αυτό το πράγμα, εννοώ. Άντρες, γυναίκες. Σε συναισθηματικό επίπεδο πρέπει να τα βρούνε, να συνεργαστούν, ταιριάζουν κιόλας γιατί είναι και δύο πεντάκτηνα. Υπάρχει μια καρμική σχέση μεταξύ τους, η οποία πρέπει να δουν αν θα μείνουν τελικά, αν θα κάνουν την επαναστασή τους, θα μείνουν τελικά μαζί ή αν θα χωρίσουν για πάντα. Παίζει και αυτό ρόλο. Και το επόμενο είναι, όσον αφορά εδώ πέρα, αυτή η πύλη, επειδή είναι μέσα από αγάπη του Λέοντα, στις 8-8, ανοίγει τις πύλες στην αγάπη και δεχόμαστε, άμα θέλετε πιστέψτε το, την αγάπη ανθρώπων
οι οποίες οι ψυχές τους έχουν φύγει, έχουν πάει σε άλλη διάσταση, έχουν φύγει από το σώμα τους, όμως το πνεύμα τους, η ψυχή τους, η ενέργειά τους είναι εκεί για μας και κατεβαίνουν προκειμένου να μας βοηθήσουν και να μας ευλογήσουν και να μας δώσουν έμπνευση. Δείτε τα όνειρά σας, δείτε τι σας έρχεται σαν έμπνευση. Αφού γκραστείτε λίγο, στοχαστείτε, μπορεί εκεί που κάθεστε να σας έρθει μια εικόνα, κάπου ένας άνθρωπος πολύ δικός σας, γονιός, αυτά, φίλος, φίλη, κολλητός, ό,τι και αν είναι, μπορεί να σας έρθει στον ύπνο ή εκείνη τη στιγμή, σε άσχετη στιγμή. Μπορεί να κάνετε μπάνιο, μπορεί να τρώτε, μπορεί να πίνετε την πύρα σας. Δεν σημαίνει ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι σώνιντε και καλά μέσα από διαλογισμό, μέσα μόνο από προσευχή. Έρχονται, όταν επιτραπεί, τους επιτραπεί, έρχονται και κατεβαίνουν, το λέω έτσι γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, για να μας δώσουν ελπίδα. Γι' αυτό είναι ένας πολύ ωραίος μήνας για σας, γιατί είναι η ελπίδα και η αγάπη. Και με αυτό λοιπόν τα ωραία, θα σας αφήσω, μην ξεχάσετε να δείτε και τα ζώδια, θα κάνουμε μια πολύ ωραία ανάλυση με καρμικές κάρτες, ρουνικό σταυρό, για να δούμε τι γίνεται και πώς προχωράνε τα πράγματα και να σας ευχαριστήσω και προχωράμε με αισιοδοξία, με δύναμη, με αγάπη, με πνευματικότητα, να είστε... Α, και να πω και κάτι άλλο. Δοκιμάστε επίσης τη μέθοδο 369. Είναι στο βιντεάκι που έχω φτιάξει. Πραγματοποίηση τριών ευχών, μέθοδος 369. Δείτε το, διότι ευνοείται αυτή η περίοδος ώστε να εκπληρωθούν επιθυμίες. Μία φίλη του καναλιού είχε πει μια πολύ ωραία έτσι, παρένθεση, ας το πούμε, ότι δεν χρειάζεται να βάλετε τρεις επιθυμίες. Μπορεί να βάλετε μία επιθυμία και αυτή για να την εκπληρώσετε. Δουλεύει και έτσι. Μπορεί να βάλετε μία επιθυμία, δύο επιθυμίες ή τρεις επιθυμίες. Όχι παραπάνω. Και δοκιμάστε αυτή τη μέθοδο. Δεν την αναλύω εδώ, δείτε το στο βιντεάκι. Είναι μια πολύ ωραία μέθοδος, εγώ την εφαρμόζω. Θα σας πω, σε κάποιες περιπτώσεις απέτυχα. Ναι, θα σας το πω, απέτυχα. Διότι δεν ήμουν αρκετά συγκεντρωμένος. Για τον ΑΒ λόγο. Σε μια άλλη περίπτωση που ήθελα κάτι να γίνει, είχα βάλει κι εγώ μία όμως επιθυμία, έγινε. Μετά από ένα διάστημα, επειδή είχα επιμείνει, έγινε, πραγματοποιήθηκε. Και μέσα στα χρονικά όρια, το έχω σημειώσει, το έχω γράψει, γιατί μ' αρέσει ό,τι κάνω σε ταρό, σε αστρολογία, σε αριθμολογία, να τα σημειώνω και να δω, για μένα έτσι, να βλέπω σε μένα μετά πότε βγαίνουν, αν βγαίνουν και τι έχουν να μου πούνε. Αυτά φίλες και φίλοι, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και σας εύχομαι τα καλύτερα. Και εύχομαι η πύλη του Αυγούστου στο Λέοντα να σας δώσει πολύ 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 αγάπη, πολύ ευτυχία και να κάνετε την επανάσταση που εσείς θέλετε στη ζωή σας. Αυτά φίλες και φίλοι, γεια σας.